με τη βοήθεια του Θεού, δια του οποίου ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν και κινούμεν τα χείλη και λαλούμεν, συνεχίζομεν πατέρες και αδελφοί το κήρυγμα εναντίον των αιρέσεων. Εναντίον των αιρέσεων, όχι εναντίον των αιρετικών. Τους αιρετικούς ως ανθρώπους συμπαθούμε και αγαπούμε. Τις πλάνες των αιρετικών, τις αιρέσεις μισούμε και πολεμούμε και αγωνιζόμεθα να βοηθήσουμε καμιά ψυχή να επιστρέψει στην αλήθεια, στη χάρη και στο έδαφος της σωτηρίας. Είπαμε στην προηγουμένη ομιλία ότι οι αιρετικοί έχουν 10 χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρώτον, όλοι οι αιρετικοί λένε ότι βρήκαν και ότι έχουν την αλήθεια. Δεύτερον, ότι τα πάντα στηρίζουν στην Αγία Γραφή. Τρίτον, ότι έχουν Πνεύμα Άγιο. Ορισμένοι μάλιστα λέγουν ότι έχουν και θαυματουργικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τέταρτον, ότι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και αποκλείεται να κάνουν λάθη. Πέμπτον, ισχυρίζονται ότι αφότου εγκολπώθηκαν την Α ή τη Β πίστη έξω από την Ορθοδοξία, άλλαξε η ζωή τους. Έχουν σπουδαία βιώματα και καθαρή και αγία ζωή. Έκτον, κατηγορούν με σφοδρότητα την Ορθόδοξη Εκκλησία, διαφημίζουν τα συμβαίνοντα λόγω των ανθρωπίνων ατελειών σφάλματα και αμαρτήματα των Ορθοδόξων και ομιλούν για τους εαυτούς τους με υπερήφανο πνεύμα ότι αυτοί είναι οι Άγιοι και οι Καθαροί. Έβδομον, ισχυρίζονται όλοι ότι είναι σεσωσμένοι, δεν έχουν καμία αμφιβολία, καμία θα λέγαμε αγωνία για τη σωτηρία τους. Όγδον, δεν δέχονται διάλογο ενώπιον του λαού. Δεν δέχονται διάλογο. Ένατον, στις συζητήσεις σε στενό κύκλο αποδεικνύονται χείριστοι συζητητές. Δεν στέκονται στα χωρία της Αγίας Γραφής. Δεν έχουν διάθεση να παραδεχτούν τα σαφέστερα χωρία, ούτε ερμηνείες της ιδίας της Αγίας Γραφής επάνω σε διάφορα χωρία, αλλά γλιστρούν σαν τα χέλια και προσπαθούν να εκνευρίσουν τον συζητητή τους. Και δέκατον, ειδικώς οι προτεστάντες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν σημασία σε ποια ομολογία ανήκει κανείς, σε ποιο δόγμα ανήκει, αν είναι Ορθόδοξος ή αν είναι Ρωμαιοκαθολικός ή αν είναι Ευαγγελικός ή Πεντηκοστιανός ή Αντβεντιστής ή άλλο τι, αρκεί να είναι καλός άνθρωπος, να διαβάζει την Αγία Γραφή και σώζεται. Τα δόγματα δεν έχουν σημασία. Το πολύ πολύ λέγουν να πιστεύει κανείς στην Αγία Τριάδα, να πιστεύει στη θεότητα του Ιησού Χριστού, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αυτά είναι αρκετά, μπορεί να σωθεί. Σχολιάσαμε τα εννέα χαρακτηριστικά των αιρετικών και αφήσαμε το δέκατο ως χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σημασίας για να γίνει σήμερα ολόκληρο κήρυγμα. Ποιο είναι το δέκατο? Ο ισχυρισμός των Προτεσταντών ότι τα δόγματα δεν έχουν σημασία. Αρκεί να είναι κανείς καλός άνθρωπος, να κάνει καλά έργα, να διαβάζει το Ευαγγέλιο,
το πολύ πολύ να παραδέχεται τον Χριστό και τη θυσία του σώζεται. Έχει πράγματι έτσι η αλήθεια σύμφωνα με την Αγία Γραφή? Κανείς δεν λέγει ότι τα καλά έργα δεν είναι σπουδαία και δεν συντελούν στη σωτηρία. Κανείς δεν το λέγει. Τονίζομαι και υπερτονίζομαι, θα έλεγα πολλές φορές, τη σημασία των καλών έργων. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι, αγαπητοί μου, πρώτα τονίζομαι την πίστη, τονίζομαι και υπερτονίζομαι να πω και εδώ, και κατόπιν τα έργα. Λέμε μάλιστα ότι τότε τα έργα έχουν αξία και είναι ευπρόσδεκτα από το Θεό, εάν είναι καρπός πίστεως, βαθίας και ορθής πίστεως. Διότι έργα μπορούν να έχουν και άπιστοι άνθρωποι. Έργα μπορεί να έχουν και μασόνοι και ροταριανοί. Δεν γίνονται δεκτά τα έργα των μασόνων, των ροταριανών και των ασεβών από το Θεό. Έτσι εμείς πιστεύουμε ότι και τα έργα των αιρετικών δεν έχουν τη σημασία που έχουν τα έργα των Ορθοδόξων. Αυτό τον ισχυρισμό μας θα τον αποδείξουμε με βάση την Αγία Γραφή. Τι λέγει η Αγία Γραφή? Στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος τονίζει: πιστεύσε δι, και αν ευπίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Πρέπει να πιστεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Αν δεν πιστέψεις, είναι αδύνατο να ευαρεστήσεις το Θεό. Οι Άγιοι πάντες διαπίστεως ευηρέστησαν το Θεό και έλαβαν καλή μαρτυρία και θεωρούνται και τιμώνται ως Άγιοι. Ρώτησαν τον Χριστό κάποτε οι Ιουδαίοι, οι οποίοι απέδιδαν μεγάλη σημασία στα έργα. Διδάσκαλε, τι να κάνουμε για να θεωρηθεί ότι κάνουμε τα έργα του Θεού? Τι τους απήντησε ο Χριστός? Δεν τους είπε τι έργα να κάνουν, αλλά τους μίλησε για ένα έργο, πρώτο και κύριο έργο. Τούτο εστί το έργο, ή να πιστεύσετε ισόν εκείνος απέστειλε. Αυτό είναι το έργο, το πρώτο και το κύριο έργο. Να πιστεύσετε σε μένα, τον Ιησού τον Ναζαρέο, ότι είμαι ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο απεσταλμένος από το Θεό Πατέρα για να σώσει τον κόσμο. Το πρώτο έργο. Δεν είπε κάνετε ελεημοσύνες, δεν είπε κάνετε δικαιοσύνες, ωραία κι αυτά. Αλλά αυτό είναι το πρώτο και το κύριο έργο, η πίστης. Όταν ο δεσμοφύλαξης των Φιλίππων υπέστη σεισμό εσωτερικό από το θαύμα που έγινε στους Φιλίππους, από το φοβερό σεισμό και από το παράδειγμα που έδειξαν οι Απόστολοι, και ρώτησε: Κύριε, τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Κύριε, είπε στους Αποστόλους, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Δεν απήντησαν οι Απόστολοι να κάνεις καλά έργα, να είσαι έντιμος σαν άτομο, σαν οικογενειάρχης, σαν υπάλληλος του κράτους και σαν μέλος της κοινωνίας, να είσαι έντιμος να κάνεις καλά έργα και θα σωθείς. Δεν το απήντησαν έτσι οι Απόστολοι. Τι του είπαν?
πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωτήσει σύ και ο οίκος σου. Να πιστέψεις τον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Και όταν έλεγαν οι Απόστολοι να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, δεν εννοούσαν απλώς να πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και είναι ο Κύριος, ο Θεός, όλο το πλήρωμα της θεότητος. Εννοούσαν να πιστέψει όλα όσα εδίδαξε ο Χριστός. Να πιστέψει και στη σημασία του βαπτίσματος που θα γινόταν έπειτα από λίγο. Και κάθισαν οι Απόστολοι και κατήχησαν το δεσμοφύλακα και τα όριμα μέλη της οικογενείας. Κάθισαν και δίδαξαν πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, δέκατον, εικοστόν. Έκαναν κατήχηση και κατόπιν βάπτιση και έτσι εσώθη ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Όταν ο Χριστός μετά την Αναστασή του, ως άγνωστος, εμφανιστεί στους δύο μαθητάς προς Εμαούς, του σύλλεγξε, τι τους είπε? «Ω ανόητοι και βραδύ στη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε». Είστε ανόητοι και βραδείς να πιστέψετε, δύσκολοι στο να πιστέψετε σε όλα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν ζητάει ο Χριστός πίστη σε μερικά μόνον, σε όλα ανεξαιρέτως. Δικαζόμενος ο Παύλος στην Κεσάρια, τι είπε? «Πιστεύω πάση της διαγραμμένης εν το νόμο και τις προφήτες». Πιστεύω σε όλα όσα γράφονται μέσα στο νόμο και μέσα στους προφήτες. Σε όλα ανεξαιρέτως. Δεν μπορεί να είσαι εκλεκτικός στα θέματα της πίστεως και να πεις «αυτό μου αρέσει το κρατώ, αυτό δεν μου αρέσει το πετώ, αυτό μου αρέσει το δέχομαι όπως είναι, αυτό δεν μου αρέσει το τροποποιώ». Αυτό λέγεται αίρεσης βασικός. Ερέω με ρούμε σημαίνει εκλέγω, προτιμώ. Αίρεσης είναι βασικός να μεταχειρίζεσαι την αλήθεια με εκλεκτικότητα, να έχεις προτιμήσεις και όσα σου αρέσουν να τα δέχεσαι και όσα δεν σου αρέσουν να τα απορρίπτεις, να τα τροποποιείς. Το είναι αίρεσης. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του έχει δύο μέρη. Σε κάθε επιστολή δύο μέρη. Στις μεγάλες επιστολές. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό. Το δεύτερο μέρος είναι το πρακτικό. Το πρώτο ασχολείται με θεολογικά θέματα. Θέματα πίστεως. Δόγματα δηλαδή. Το δεύτερο με πρακτικά πράγματα, με έργα που πρέπει να κάνουν οι πιστοί. Πρώτα η πίστη, έπειτα οι πράξεις. Πρώτα το δόγμα, έπειτα τα έργα. Και οι πατέρες, σύμφωνα με το πνεύμα της Γραφής, τι τονίζουν? Ότι για τη σωτηρία μας χρειάζεται πρώτον ορθή πίστης, ορθά δόγματα, και κατόπιν ορθή πράξης, ορθά έργα. Ας αναφέρουμε μερικά χωρία της Γραφής που δείχνουν τη σημασία των δογμάτων της πίστεως. Δόγμα είναι ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δόγμα είναι ότι υπάρχουν άγγελοι. Δόγμα είναι ότι υπάρχουν δαίμονες. Δόγμα είναι ότι υπάρχει ψυχή αθάνατος. Δόγμα είναι ότι θα γίνει Δευτέρα παρουσία κρίσης και ανταπόδοσης. Λοιπόν, δόγμα είναι ότι ο ένας της τριάδος έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι και Θεός. Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν πολλά δόγματα, μεγαλύτερα και μικρότερα δόγματα μέσα στην πίστη μας. Θα διδάσκει η Γραφή. Και τι λέγει ο Απόστολος? Ένα χωρίο που κάθε Ορθόδοξος
πρέπει να το καρφώσει μέσα στη διανοιά του. Να το καρφώσει και να μην το ξεκαρφώσει ποτέ από τη διανοιά του. Είναι στη δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 15. Β' Θεσσαλονικείς, β' κεφάλαιο, στίχος 15. Όλοι οι πιστοί να το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Είναι από τα βασικότερα χωρία με τα οποία αντιμετωπίζουμε αμέσως τους αιρετικούς. Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολήσιμων. Στήκετε, να στέκεστε όρθιοι, σταθεροί, αμετακίνητοι, να μην κλονίζεστε, να μην πέφτετε κάτω. Όρθιοι σαν τα κυπαρίσια, όρθιοι πάνω στο βράχο της πίστεως, να στέκετε όρθιοι, αμετακίνητοι, ακλόνητοι και να κρατείτε σφιχτά τις παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις? Όχι παραδόσεις κοινών ανθρώπων όπως μας κατηγορούν οι αιρετικοί, αλλά τις θεόπνευστες παραδόσεις. Τα θεόπνευστα λόγια των Αποστόλων. Και μάλιστα όχι μόνο όσα παρεδόθησαν διεπιστολών, γραπτός δηλαδή, αλλά και όσα παρεδόθησαν διαλόγου, προφορικός, ό,τι προήλθε από τους Αποστόλους ως διδασκαλία, πρέπει να το εγκολπωνόμεθα και να το κρατούμε σφιχτά, είτε είναι γραπτός λόγος, είτε είναι προφορικός λόγος. Ο προφορικός λόγος, ειδικός, λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας μας ιερά παράδοσης. Η ιερά παράδοση δεν είναι τα λόγια του Α ή του Β κοινού ανθρώπου. Είναι τα λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων. Θεοπνεύστων ανδρών. Του Κυρίου και των θεοπνεύστων Αποστόλων του. Αυτά τα προφορικά λόγια τα άκουσε η Εκκλησία. Τα άκουσαν οι πιστοί, χιλιάδες, μυριάδες άνθρωποι. Έλυσαν απορίες με αυτά τα λόγια. Τα εφήρμοσαν μέσα στη λατρεία, μέσα στην καθημερινή τους ζωή, στην πράξη της Εκκλησίας. Τα έκαμε η Εκκλησία κτήμα της, συνείδησή της. Αργότερα κατεγράφησαν εν μέρη μέσα στα βιβλία των πατέρων, μέσα στα πρακτικά των Αγίων τοπικών και οικουμενικών συνόδων. Αυτή είναι η ιερή παράδοση. Τα προφορικά λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων που τα άκουσε η Εκκλησία, τα έκανε ζωή και πράξη και βίωμά της και συνείδηση και κτήμα της και τα μετέδωκε στην επομένη γενεά και εκείνη στην επομένη και εκείνη πάλι στην επομένη και έφτασαν μέχρι σημών εν μέρη και κατεγράφησαν μέσα στα βιβλία των πατέρων σαν πνεύμα, όχι τόσο σαν λέξη, σαν γράμμα, όσο σαν πνεύμα, σαν νόημα, κατεγράφησαν μέσα στα βιβλία των πατέρων και στα πρακτικά των Αγίων τοπικών και οικουμενικών συνόδων. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Λέει εδώ το Ευαγγέλιο ότι η Θεία Ευχαριστία είναι σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Ασφαλώς, δεν έχουμε μόνο εμείς απορίες. Είχαν και οι πρώτοι χριστιανοί. Έβλεπαν το ψωμάκι, έβλεπαν το κρασί και άκουαν ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Νομίζετε δεν απορούσαν αυτοί για το υπερφιέστατο αυτό μυστήριο? Απορούσαν και πιο πολλοί από εμάς απορούσαν, γιατί εκείνοι ήταν πιο θρησκευτικοί και είχαν πιο έντονα ενδιαφέροντα. Απορούσαν λοιπόν και πλησίαζαν τους Αποστόλους και τους ρωτούσαν, αυτό το ψίχουλο, αυτή η σταγόνα είναι πραγματικό σώμα, πραγματικό αίμα Χριστού? Είναι ο ίδιος ο Χριστός σε αυτό το ψυχείο της Θείας Ευχαριστίας, σε αυτό το σταγονίδιο της Θείας Ευχαριστίας, ο ίδιος ο Χριστός, σώμα, αίμα, ψυχή και Θεότης
όλος ο θεάνθρωπος. Και απαντούσαν οι Απόστολοι. Και η Εκκλησία άκουε την απάντηση και την έβαζε μέσα στην καρδιά της. Και αυτό εμείς πιστεύουμε ότι είναι πραγματικός ο Χριστός, διότι τα ρωτούσαν και τα έμαθαν και έτσι τα πίστευαν. Έτσι τα διδάσκει ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που ήταν μαθητής του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Ιωάννου, που χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος της Συρίας στην Αντιόχεια, που μαρτύρησε στο Κολοσσέο της Ρώμης, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι πραγματική σάρκα του Χριστού. Και όσοι δεν την πιστεύουν είναι αιρετικοί, λέγει ο Άγιος Θεοφόρος Ιγνάτιος. Βέβαια, φτάνει, προφορικά λύνονται πολλά προβλήματα, προφορικά λύνονται οι απορίες. Έλυσε η πρώτη εκκλησία τις απορίες με την προφορική διδασκαλία των μαθητών και μετεδόθη κατόπιν η διδασκαλία αυτή από γενεά σε γενεά και έφτασε μέχρι Σιμών. Προς Κορινθίους γράφοντας ο Απόστολος, τους επαινεί. Γιατί, λέει, σας επαινώ? Διότι όπως σας παρέδωκα τις παραδόσεις, έτσι τις κρατάτε. Δεν αλλάξατε τίποτε. Είναι αξιέπαινος αυτός που δεν αλλάζει τα λόγια, τα νοήματα της πιστεώς μας, τα δόγματα της πιστεώς μας. Και αν αυτός είναι αξιέπαινος, ο άλλος που τα αλλάζει τι είναι? Αξιοκατάκριτος. Έτσι υπακούεται. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές ομιλεί για υγιένουσα διδασκαλία, για υγιή λόγο. Προφητεύει μάλιστα και λέει ότι θα έρθουν φοβεροί καιροί που πολλοί δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα γαργαλίζονται τα αυτιά τους από άλλες διδασκαλίες και θα αφήνουν την αλήθεια και θα τρέχουν να ακούνε παραμύθια, ψέματα των απατεώνων, των ψευτοδιδασκάλων. Έστε καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά της επιθυμίας αυτών, κατά τις ροπές που έχουν μες στην καρδούλα τους, θα πηγαίνουν και θα μαζεύουν, λέει, επισορεύουν διδασκάλους που θα λαλούν σύμφωνα με τις ροπές της καρδιάς τους και θα φεύγουν από την αλήθεια και θα παραδίδονται στα παραμύθια, στα ψέματα. Υγιής διδασκαλία. Αυτά τα γράφει στον Τιμόθεο. Στον Τίτο τη γράφει. Στον επίσκοπο της Κρήτης. Λέει να τους ελέγχεις τους κριτικούς. Εδώ έχουμε και κριτικούς ασφαλώς. Αποτόμως, λέει. Αυστηρά, σκληρά. Γιατί είναι ζόρικοι χαρακτήρες, τα λέγαμε. Λοιπόν, για να υγιένουν στην πίστη, στη διδασκαλία και να μην εκτρέπονται σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε φλιαρίες των αιρετικών. Να τους ελέγχεις, λέει, αποτόμως, για να υγιένουν στην πίστη. Τον Τιμόθεο ο Απόστολος θέλει δόκιμον απέναντι του Θεού, τέλειο απέναντι του Θεού, εργάτην ανεπέσχυντον, εργάτη που να μην τροπιάσει το όνομά του και την αποστολή του, και ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Τι θα πει ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας? Να διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας. Να διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό είδατε και η Εκκλησία μας έχει αίτηση στη Θεία Λειτουργία υπέρ του Αρχιεπισκόπου και τι λέει? Να τον διατηρεί ο Θεός σών, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Αυτό το τελευταίο είναι το σπουδαιότερο. Λοιπόν, τουλάχιστον
να έχει ορθή διδασκαλία. Τουλάχιστον, να έχει ορθή διδασκαλία. Στον Τιμόθεο, γράφοντας πάλι, ο Απόστολος τι λέγει? Ζητεί από τον Τιμόθεο λόγον υγιή ακατάγνωστον. Λόγο υγιή λέγει, ακατηγόρητο λόγο. Όχι τίποτε νοσηρές διδασκαλίες, τίποτε λόξες, αλλά λόγο υγιή και μυαλά τετραγωνικά, νουν Χριστού. Πόσο δε συγκινητικό είναι το τέλος της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Επίσκοπο της Εφέσου, τον Τιμόθεο. Ο προτελευταίος στίχος. «Ω Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως, ειν τινές επαγγελόμενοι περί την πίστην ιστόχησαν». Παιδί μου, λέγει Τιμόθε, να φυλάτης την παρακαταθήκη. Η πίστη, αδελφοί μου, η χριστιανική διδασκαλία, τα δόγματα είναι παρακαταθήκη, πολύτιμος θησαυρός που πρέπει να τον φυλάσουμε. Όταν έχει κανείς ένα πολύτιμο θησαυρό, είδατε πώς τον φυλάσει? Να μην τον αρπάξει κανείς, να μην τον καταστρέψει κανείς. Δεν είναι πολύτιμος θησαυρός κανείς όσο είναι η πίστης. Ασυγκρίτως πολυτιμότερη από όλα τα πολύτιμα πράγματα, από όλα τα τιμαλφή του κόσμου τούτου. Ω Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας. Καινοφωνίες τι είναι? Οι καινούργιες και κούφιες φωνές, τα ψέματα των αιρετικών είναι, και οι αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Αντιθέσεις μάλλον σημαίνει αντιφάσεις, γιατί οι αιρετικοί πιάνονται σε αντιφάσεις. Το ψεύδος δεν έχει ενότητα, η αλήθεια έχει ενότητα. Μερικοί λέγει καυχόνται ότι έχουν έτσι και γνώση καινούρια, ανώτερη, βαθύτερη. Αυτοί ιστόχησαν περί την πίστην. Έπεσαν έξω από τον προορισμό τους. Είναι αποτυχημένοι μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε τα δόγματα έχουν την πρώτη σημασία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Φαίνεται, αγαπητοί μου, και από μία κλασική, θα έλεγα, διατύπωση και προτροπή του Αποστόλου Ιούδα, του Αδελφοθέου, στη μικρή του επιστολή. Τι λέγει ο Αδελφόθεος Ιούδας στην επιστολή του, γράφοντας προς τους χριστιανούς, τους οποίους συνετάρασαν οι αιρετικοί? «Πάσαν σπουδήν ποιούμενος γράφειν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν, παρακαλών επαγωνίζεστε, τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Λέει, καταβάλω κάθε φροντίδα, δείχνω κάθε ενδιαφέρον για να σας γράφω για την κοινή σωτηρία, για τη σωτηρία που ο Θεός προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους. Και ενδιαφερόμενο να σας γράφω για αυτή τη σωτηρία, αισθάνθηκα την ανάγκη να σας γράψω για ποιο πράγμα? Για αυτό από το οποίο εξαρτάται η σωτηρία. Επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Να αγωνίζεστε πάνω στην πίστη και για την πίστη, η οποία μια για πάντα, μια φορά παραδόθηκε στους πιστούς.
Τι θέλει να πει? Ότι μια φορά παραδόθηκε στους πιστούς. Ήρθε ο Θεός στον κόσμο και παρέδωκε την πίστη του, τη διδασκαλία του, τις αληθιές του. Μια φορά έγινε αυτό. Εάν δεν διατηρήσουμε την αλήθεια, αλλά τη διαλύσουμε με τα ψέματα, δεν πρόκειται να ξανάρθει να μας δώσει πάλι την αλήθειά του. Τη δεύτερη φορά θα έρθει να μας κρίνει βάσει της αληθείας του. Αγωνίζεστε, λέει, συνεχώς αγωνίζεστε πάνω στην πίστη, η οποία μια για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους, στους πιστούς. Η μεγάλη σημασία της πίστεως φαίνεται και από τους χαρακτηρισμούς που δίνει η Καινή Διαθήκη στους αιρετικούς. Πρώτα ο Χριστός, ο Κυριός μας, που μίλησε για τους αιρετικούς και τι είπε? Προσέχετε από των ψευδοπροφητών. Προσέχετε να φυλάσσεστε από τους ψευδοπροφήτες. Ήτινες έρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εις ηλίκη άρπαγες. Φυλαχτείτε, λέει, είναι ύπουλοι οι ψευδοπροφήτες. Έρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτου, φοράν απ' έξω προβιά και φέρονται προβατάκια, ήρεμοι, φρόνιμοι, γλυκείς, πράοι, μελιστάλακτοι. Τίποτα, αυτά είναι φαινομενικά, απ' έξω είναι αυτά. Αυτά είναι η προβιά. Άμα τραβήξεις την προβιά, θα δεις από κάτω ότι είναι λύκος, έτοιμος να κατασπαράξει τα πρόβατα του Ιησού Χριστού. Λύκος τους ονομάζει. Και ψευδοπροφήτης τι θα πει? Ψευδοδιδάσκαλος. Ό,τι δηλαδή διδάσκουν ψεύδος, ψεύδι διδάσκουν. Και ξέρετε ποιος είναι ο πατέρας του ψεύδος? Ο διάβολος είναι. Αυτός, λέει, εξ αρχής δεν στάθηκε στην αλήθεια. Αυτός όταν λαλεί εκ των ιδίων λαλεί το ψεύδος, και είναι ο πατήρ του ψεύδος, ο αρχιψεύστης. Είναι της μερίδος του διαβόλου όσοι λαλούν το ψεύδος. Πάλι είπε ο Χριστός, θα έλθουν ψευδοπροφήτε, πολλοί ψευδοπροφήτε, πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι, για να πλανήσουν τον κόσμο, και θα πλανήσουν πολλούς, είπε ο Χριστός, και θα προσπαθήσουν να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εγώ ξέρω ψυχές που είναι εκλεκτές και κλονίζονται ή έχουν κλονιστεί από αιρετικούς. Πόσο λυπάται κανείς για αυτές τις ψυχές. Μου έγραψε ένας μια ταλέπορη ψυχή ένα γράμμα αυτές τις ημέρες. Ντρεπόταν να βάλει και το όνομά του. Και λέει, έχω αποκαλύψεις από το Άγιο Πνεύμα, λέει. Σε παρακολουθώ πολλά έτη και συγκινούμε, λέει, από τα κηρύγματα. Και βλέπω, λέει, ότι πιστεύεις τον Κύριο. Αλλά έχω αποκαλύψεις και πρέπει να σου πω ότι η εκκλησία στην οποία ανήκεις δεν είναι σωστή εκκλησία. Να βγεις από αυτή, λέει, να αποδεσμευτείς και να λάβεις και εσύ Πνεύμα Άγιον όπως έλαβα εγώ. Γράφει έτσι, με αγάπη γράφει. Με πολύ αγάπη γράφει και με πίστη. Αλλά πλανάται ο ταλέπορος. Νομίζει ότι έχει Πνεύμα Άγιο. Του σφυρίζει ο σατανάς τα αυτιά. Δεν ξέρω τι του σφυρίζει. Και έχει κολακευτεί από τον σατανά και νομίζει ότι ακούει φωνές του Αγίου Πνεύματος. Και δίνει συμβουλές να βγούμε έξω από την αδελφότητα, έξω από την εκκλησία, και να πάμε, λέει, να κηρύξουμε αδέσμευτη, λέει, σε μια περιοχή που είναι το Πνεύμα το Άγιο και τα χαρίσματα, στην Αποστολική Εκκλησία, λέει, που έχει το Πνεύμα της Πεντηκοστής. Πεντηκοστιανός θα είναι αυτός φυσικά. Δεν μου γράφει και το όνομά του, να πάω να τον συζητήσω, να τον βρω, αδελφέ, κάθισε κάτω να τα πούμε, να τον βοηθήσω. Τρέπεται και ο ίδιος να γράψει το όνομά του. Με λυπεί όμως τόσα χρόνια να παρακολουθεί όπως γράφει ορθόδοξα κηρύγματα και στο τέλος να καταλήξει να ακούει ανοησίες,
Πήγα, τους άκουσα, αδελφοί μου. Τους άκουσα. Το ορθόδοξο κήρυγμα είναι σοβαρό κήρυγμα. Τα άλλα είναι μια φλιαρία. Εν πολλής φλιαρία. Λύκους ονομάζει και ο Απόστολος Παύλος τους αιρετικούς. Τι λέει ο Παύλος? Μάζεψε εκεί στην Μίλητο, στη Μικρά Ασία, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, της Εφέσου, και τους μίλησε και έκανε μια πολύ συγκινητική ομιλία. Είναι η πιο συγκινητική ομιλία του Αποστόλου Παύλου. Και στο τέλος τι τους είπε? Φεύγω και ξέρω ότι μετά την αφιξή μου θα εισβάλλουν στην Εκκλησία λύκοι βαρείς, λύκοι σκληροί, αιμοδιψείς, που δεν θα λυπούνται τα πρόβατα, θα παρουσιαστούν και ανάμεσα από σας άνδρες που θα λαλούν διεστραμμένα πράγματα για να αποσπούν τους μαθητάς πίσω από τους εαυτούς τους και να γίνονται αρχηγοί και να κάνουν καπετανάτα και να έχουν δική τους εκκλησία, παρασυναγωγή δηλαδή του σατανά. Γι' αυτό υπάρχουν οι αιρετικοί. Τρώνε τον τόπο τα λιθάρια, περιάγουν γην και θάλασσαν όπως οι Φαρισαίοι, να βρουν κάποιον να τον κάνουν οπαδό τους, να καυχηθούν ότι έχουν οπαδούς. Όχι οπαδό του Χριστού, δικό τους οπαδό. Διότι αφού λένε, αυτοί το λένε, οι Προτεστάντες, ότι όπου να είναι κανείς σώζεται, γιατί έρχονται και τον παίρνουν από την Ορθοδοξία? Γιατί τον παίρνουν? Εκ των λόγων σου κρινώσε, δούλε πονηρέ. Αφού λες ότι σώζεται όπου και αν είναι, γιατί τον παίρνεις από την Ορθοδοξία? Και γιατί βάλεις συνεχώς εναντίον της Ορθοδοξίας? Δεν είναι δά και τόσο αφελείς όπως φαντάζονται οι Ορθόδοξοι, να τους κοροϊδεύουν. Λένε όπου να είστε σώζεστε, για να μην δημιουργούν αντιπάθεια, για να πέφτει έτσι, έτσι μαλακά μαλακά η διδασκαλία του, να μην προσκρούει πολύ στο αίσθημα των Ορθοδόξων. Έτσι τα λένε, μετά τον κατηχούν και τον παίρνουν με το μέρος τους. Φεύγω, λέγει ο Παύλος, και σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο Λόγο της Χάριτος, που μπορεί να σας σώσει και να σας δώσει κληρονομία ανάμεσα σε όλους τους υγειασμένους, τους Αγίους. Ο Λόγος της Χάριτος, όπου είναι Λόγος αληθινός, εκεί είναι και χάρις, και όπου είναι χάρις, μπορεί ο Χριστός, ο άνθρωπος, να κρατηθεί. Και αν είναι ταπεινός και αν ζητήσει τη χάρη και προσκοληθεί στη χάρη του Θεού. Ο Παύλος λέγει ότι οι αιρετικοί είναι τετυφωμένοι. Τι θα πει τετυφωμένοι? Φουσκωμένα μυαλά, μπαλόνια είναι. Το σκάνιο διάλος, τους βάζει αέρα μέσα και πετάνε σαν μπαλόνια στα ύψη. Αυτό θα πείτε τυφωμένοι. Και νοσούντες, λέγει, περιζητήσεις και λογομαχίας. Είναι νοσηροί τύποι, αρρωστημένα μυαλά, που αρέσκονται όλη την ώρα να φλιαρούν για ανόητα πράγματα. Γιατί η αίρεση ανοησία είναι. Επανειλημμένος ο Παύλος λέγει για αιρετικούς της εποχής του ότι ιστόχησαν περί την πίστην, ιστόχησαν περί την αλήθεια. Τι θα πει ιστόχησαν? Δεν πέτυχαν το στόχο, απέτυχαν. Οι αιρετικοί συνεπώς είναι ό,τι λέμε σήμερα αποτυχημένοι άνθρωποι. Αυτοί που αποτυχάνουν στα οικονομικά, χρεοκοπούν, αυτοί είναι οι μικροί αποτυχημένοι, αδελφοί μου. Αυτοί που χρεοκοπούν στην πίστη, αυτοί είναι οι μεγάλοι αποτυχημένοι. Επίσης τι λέγει ο Παύλος
για αιρετικούς της εποχής του. Εναβάγησαν περί την πίστη. Ναυαγοί είναι, θαλασσοπνιγμένοι άνθρωποι είναι. Δεν λέει ότι είναι σωσμένοι, αρκεί να έχουν καλά έργα. Ναυαγοί, αποτυχημένοι και ναυαγοί είναι. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης, πω, τι κεραυνούς εξαπολύει εναντίον των αιρετικών. Γιατί και στην εποχή του υπήρχαν αιρετικοί. Υπήρχαν αιρετικοί που έλεγαν ότι ο Χριστός δεν είχε πραγματικό σώμα, αλλά φαινομενικό. Και ούτε ήλθε με σώμα στην πρώτη παρουσία, ούτε θα έλθει με σώμα στη δευτέρα παρουσία. Και τι λέγει ο Απόστολος για αυτούς? Είναι πλάνοι και αντίχριστοι. Απατεώνες και αντίχριστοι. Γυρνούν το ένα δόγμα. Έλεγαν δεν ήταν πραγματικό το σώμα, αλλά φαινομενικό. Πλάνοι και αντίχριστοι. Γι' αυτό αυτοί γυρνούν το και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έλεγαν δεν είναι πραγματική σάρκα η Ευχαριστία. Γι' αυτό το ονομάζει πλάνος και αντιχρίστος. Γι' αυτό και ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος τους αποκηρύττει. Ο Πέτρος στη δευτέρα επιστολή του εξαπολύει κεραυνούς, σπήλη και μόμι λέγει, μοιάσματα μέσα στη χριστιανική κοινωνία. Κατάρα στέκνα φωνάζει σε μια στιγμή ο Απόστολος. Κατάρα στέκνα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα οι Άγιοι καταρώνται. Πάρα πολύ δύσκολα καταρώνται. Αυτούς τους καταράται ο Πέτρος. Κατάρα στέκνα φωνάζει. Γιατί διαλύουν την πίστη που είναι το πολυτιμότερο στη θρησκεία μας. Ουδέ Ιούδας ο αδελφόθεος στη σύντομη επιστολή του πω πόσους κεραυνούς εξαπολύει. Ασεβείς λέγει, σπηλάδες, μοιάσματα, ποιμένες ποιμένονται σε αυτούς, ποιμένες που δεν αναγνωρίζουν ανωτέρως να τους ποιμάνουν, αλλά ποιμένουν οι ίδιοι τους σε αυτούς τους και δεν ποιμένουν άλλους. Δεν ενδιαφέρονται όπως ο καλότσοπάνος και τα πρόβατα, αλλά ποιμένουν τους εαυτούς τους, τρέφουν τους εαυτούς των. Και στη συνέχεια τι λέγει? Δένδρα φθινοπορεινά, άκαρπα, δυσαποθανόντα, που πέθαναν δυο φορές, εκριζωθέντα, νεφέλες υπό ανέμου άνυδρες, υπό ανέμου παραφερόμενες. Σύννεφα λέει, άνυδρα που δεν έχουν πάνω τους βροχή, ξηρά που το σιπίν σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος. Πλανείτε, αστέρες πλανείτε, όν ο ζώφος εις του σκότος εις αιώνα τετήρηται. Σκοτεινά αστέρια και κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσκήνας. Σαν τα άγρια κύματα που βγάζουν επάνω αφρούς και φύκια και θουλούρα και δείχνουν την ασχημία τους. Τέτοιοι είναι οι αιρετικοί, λέγει ο Ιούδας. Ο Ιούδας τα λέγει αυτά. Εάν τα έλεγε σήμερα κανένας άλλος, τα έλεγε πω, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου αγάπη μέσα. Καθόλου αγάπη. Πού φτάσαμε τώρα? Να νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν περισσότερη αγάπη και περισσότερη ευγένεια από τους Αποστόλους. Εκεί φτάσαμε, εκεί καταντήσαμε. Πόσο φοβερό η πράγμα είναι οι αιρέσεις. Φαίνεται επίσης, αδελφοί μου, από τη στάση που διατάσσει η Αγία Γραφή να λαμβάνομαι απέναντι των αιρετικών. Τι στάση να λαμβάνομαι? Είδατε ήδη τι είπε ο Κύριος. Προσέχετε από των ψευδοπροφητών. Να φυλάγεστε από τους ψευδοδιδασκάλους. Ο Παύλος γράφοντας προς Τίτον τι λέγει? Ένα λόγο που τον ξέρετε όλοι.
Παιδί μου, λέγει, τίτε, αιρετικό άνθρωπο να τον συμβουλεύσεις μια-δυο φορές. Μετά άφησέ τον. Έχει όλο το κρίμα επάνω του. Είναι αδικαιολόγητος, αναπολόγητος. Είναι διαστραμμένος άνθρωπος. Μη χάνεις τα λόγια σου. Συζήτησε ασφαλώς με αιρετικούς ο Απόστολος. Προσπάθησε να τους φέρει στον ίσιο δρόμο. Και απογοήτευσαν τον Απόστολο. Είναι τόσο, αδελφοί μου, διαστραμμένοι και ισχυρογνώμονες και υπερήφανοι άνθρωποι αιρετικοί, ώστε και τους Αποστόλους απογοητεύουν. Τέκνον τίτε με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Άφησε τον αιρετικό. Μια-δυο φορές τον συνεβούλευσες. Άφησε τον. Εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μόλους τους ανθρώπους μπορεί να συζητήσεις πολλές φορές και να ελπίζεις, να έχεις σπουδαία ελπίδα ότι θα τους μεταβάλεις. Στον αιρετικό, αν συζητήσεις μια-δυο φορές και δεν μεταβληθεί, σχεδόν εκλείπουν οι ελπίδες. Αν γίνει κάποιο θαύμα, τότε μπορεί να αλλάξει ο αιρετικός. Ο Παύλος πάλι γράφει προς τον Τιμόθεο, «Ήτης ετεροδιδασκαλή και μη προσέχερχεται η γένουση λόγης της του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κατευσέβιαν διδασκαλία τετίφωτε νοσών περί λογομαχίας αφίστασο από τον Τιούτον». Όποιος διδάσκει άλλες διδασκαλίες, αυτό θα πει ετεροδιδασκαλή, διαφορετικές από αυτές που δίδαξε ο Χριστός και δίδαξαν οι Απόστολοι. Όποιος διδάσκει άλλες διδασκαλίες και δεν προσέρχεται στα υγιένοντα λόγια, στα υγιή λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά πηγαίνει και ασπάζεται νοσηρές διδασκαλίες και αντιλήψεις, αυτός, λέει, έχει φουσκωμένα τα μυαλά του και αρρωστημένα τα μυαλά του. Μακριά από αυτούς τους ανθρώπους, για να μην σε κολλήσει και εσένα η αρρώστια τους, η ψώρα τους. Γιατί αλλού λέγει ο Απόστολος ότι η αίρεση είναι γάγκρινα. Γάγκρινα που απλώνει στο σώμα. Και πρέπει να λαμβάνονται δρακόντια μέτρα. Να αποκόπτονται από την Εκκλησία. Όπως αποκόπτεται ένα μέλος που έχει υποστεί γάγκρινα. Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, τι στάση συνιστά να τηρούμε απέναντι των αιρετικών. Στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή το λέει. Και αυτό να το έχετε έτσι καρφωμένο μέσα στα μυαλά σας. Δευτέρα Καθολική Επιστολή, στίχος 10. «Ήτης έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, εις οικίαν αυτών μη λαμβάνεται, και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γαρλέγον αυτό χέριν κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής». Όταν έρχεται ένας αιρετικός προς εσάς και δεν έχει δηλαδή αυτή τη διδασκαλία την ορθή που έχει η Εκκλησία μας, αλλά έχει άλλη διδασκαλία και έρχεται να σας διδάξει, μη ανοίξετε το σπίτι σας και τον βάλετε στο σπίτι σας. Μπορεί να σας διαλύσει την οικογένεια. Μπορεί να πέσει το σπίτι να σας πλακώσει. Κλείστε τις πόρτες. Ούτε χαίρετε να του πείτε. Τι φοβερός λόγος. Ούτε χαίρετε. Δεν μπορεί να λες τον αιρετικό να χαίρει. Στον αιρετικό να λες να κλαίει και να θρυνεί. Όποιος λέει χαίρεται στον αιρετικό και έχει εγκάρδιες σχέσεις με τον αιρετικό και γλυκόλογα, αυτός κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής. Γίνεται συμμέτοχος στα πονηρά του έργα. Θα τιμωρηθεί και αυτός σαν αιρετικός μια μέρα. Ενισχύει τον αιρετικό. Τα λέγει ο Ιωάννης.
που προσπαθούν κάτι θεολόγησα να μην είναι σαφή χωρί αυτά να τα διαστρεβλώσω. Ναι, όχι λέει να με λέμε, λέει και καλημέρα. Μάλιστα, όταν έρχεται σαν αιρετικός να σου κάνει διδασκαλία, ούτε καλημέρα. Αν έρθει σαν απλός ιδιώτης και έρχεται να σου ζητήσει μια βοήθεια, ξέρω εγώ, διότι έχει μια ανάγκη ηλική, εκεί να τον βοηθήσεις. Αλλά αν έρχεται να σου κάνει το δάσκαλο, όχι. Θα κλείσεις την πόρτα. Ο Ιωάννης που λέει αυτά τα λόγια, τα ιθρύμωσε πρώτος ο ίδιος. Όταν εκεί στην Έφεσο πήγαινε στο δημόσιο λουτρό να λουστεί και πληροφορήθηκε ότι μέσα στο λουτρό ήταν ο Κύρινθος, ένας μεγάλος αιρετικός των πρώτων αιώνων, έφρυξε ο Ιωάννης και έφυγε από το λουτρό και είπε «Φύγομεν μη και το βαλανίον συμπέσει ημίν, ένδον όντως Κυρίνθου του της αληθείας εχθρού». Γρήγορα λέει να φύγουμε, μην πέσει επάνω μας και το λουτρό λέει, γιατί μέσα είναι ο εχθρός της αληθείας, ο Κύρινθος. Φρίκη αισθάνονταν οι Άγιοι και οι Απόστολοι ενώπιον των αιρετικών. Είπαμε ότι ο Ιωάννης είναι ο μαθητής της αγάπης. Μα είχε ο Παύλος λιγότερη αγάπη? Αυτός δεν έγραψε τον ύμνο της αγάπης που ερμηνεύσαμε σε κάποια προηγούμενη ομιλία? Ποιος άλλος, αδελφοί μου, αγάπησε τον συνάνθρωπο ο Παύλος? Ποιος σκοπίασε τόσο πολύ για τον άνθρωπο όσο ο Παύλος? Ποιος είχε τόση αγωνία για τον άνθρωπο όπως ο Παύλος? Ηφαίστειο αγάπης ήταν ο Παύλος προς τον Χριστό και προς τους συνανθρώπους. Και όμως, όταν έρχεται στο θέμα της αλλοιώσεως της πίστεως, ο Παύλος εξαπολύει κεραυνούς και αυτός. Εκεί στη Γαλατεία, όπου εκοπίασε ο Απόστολος και ίδρυσε εκκλησία και πρόκοπτε η εκκλησία, μπήκαν ψευδοδιδάσκαλοι, αιρετικοί, και έκαναν πλήσιοι εγκεφάλους σε πιστούς και τους κλόνησαν. Τι έλεγαν αυτοί, τι αίρεση είχαν? Έλεγαν καλός είναι ο Χριστός, καλή είναι η θυσία του, καλό είναι το αίμα του, αλλά για να σωθείτε πρέπει να κάνετε και περιτομή. Πρέπει να κάνετε και περιτομή. Πρέπει να τηρείτε και μερικά εορτολογικά πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Θα μπορούσε να πει ο Παύλος, αν ήταν σαν τους σημερινούς θεολόγους που έχουν έτσι μια χαλαρή συνείδηση, δεν πειράζει, αφού παραδέχονται το αίμα του Χριστού και το πρόσωπο του Χριστού, δεν βαριέσαι, ας κάνουν και περιτομή, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας τηρούν και νομινίες και μερικά άλλα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν σκέφτηκε έτσι ο Παύλος και δεν μίλησε έτσι ο Παύλος. Αλλά έγινε ο Παύλος άλλο ηφαίστειο και εξαπέλυσε λάβα. Τι είπε? Ήτης και εάν εμείς η άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται, παρό ευγγελισάμεθα ημίν ανάθεμα έστω, καθώς προηρήκαμεν και άρτη λέγω, εάν της ευαγγελίζεται, παρό ευγγελισάμεθα ημίν ανάθεμα έστω. Δυο φορές. Εάν κανείς διδάσκει αντίθετα, λέει, από αυτά που σας είπαμε, και εμείς ακόμη οι ίδιοι οι Απόστολοι, αν έρθουμε και σας διδάξουμε αντίθετα από ό,τι σας διδάξαμε την πρώτη φορά, διαφορετικά από ό,τι σας διδάξαμε την πρώτη φορά, και άγγελος από τον ουρανό αν κατεβεί, κάνει μια υπόθεση απίθανη, και ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ αν κατεβεί και σας διδάξει διαφορετικά, ανάθεμα να είναι όλοι. Έτσι μιλάει ο Απόστολος. Έτσι μιλάει. Να πούμε ότι είχε στενές αντιλήψεις ο Απόστολος Παύλος? Να πούμε ότι ήταν εμπαθής και μυσαλόδοξος ο Απόστολος Παύλος? Να πούμε ότι ήταν φανατικός καλόγερος ο Απόστολος Παύλος? Ήταν η ψυχή που είχε πλημμυρίσει από τη χάρη του Θεού όσο καμιά άλλη ψυχή στον κόσμο. Ανάθεμα είπε ο Παύλος και ό,τι είπε το εφήρμοσε σε περιπτώσεις αιρετικών. Αναφέρει δύο συγκεκριμένους και ονομαστικούς αιρετικούς ο Απόστολος Παύλος.
τον ημένεο και το φιλητό. Τι έλεγαν αυτοί? Αυτοί έλεγαν αυτό που λέγει η Κυλιαστέ. Έγινε, έλεγαν, η Ανάσταση των νεκρών. Άκου παλαβομάρα. Έγινε, λέει, η Ανάσταση των νεκρών, χωρίς να τον πάρω με είδηση. Γεμάτα τα νεκροταφεία από κόκαλα. Έγινε, έλεγαν αυτοί, η Ανάσταση των νεκρών. Ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος αναφέρονται σε άλλο σημείο των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Και τι λέγει εκεί ο Απόστολος για αυτούς τους αιρετικούς? Ότι τους παρέδωκε στο σατανά να παιδευτούν, να βασανιστούν για να μην βλασφημούν. Τους παρέδωκε στο σατανά σαν έσχατο όπλο και φάρμακο. Να τους παραλάβει ο διάολος να τους βασανίζει για να μάθουν να μην βλαστημούν, να μην λένε αιρετικά πράγματα. Και σας είπα πολλές φορές, αδελφοί μου, και το πιστεύω αυτό, όλοι οι αιρετικοί είναι παραδομένοι στο σατανά. Όλοι οι αιρετικοί είναι δαιμονισμένοι. Γι' αυτό δεν μπορεί να συνονοηθείς με αιρετικό όταν μιλάς. Όσοι έρχονται στις συζητήσεις έχουν πιστεί περί αυτού. Άδυνατο να συνονοηθείς με αιρετικό. Του λες, να το χωρίο, να το. Το λες, δεν το κοιτάζει, ο νους του είναι αλλού. Τελείωσες. Και σου λέει, δεν μου είπες τίποτε. Μα πώς, δεν σου το είπα, δεν σου το έδειξα. Παίρνει ο διάολος το νου και τον πηγαίνει αλλού. Δεν σε προσέχει καθόλου. Γλιστράνε σαν τα χέλια. Αδύνατο να συνεννοηθείς με αιρετικούς. Όλοι φαίνονται σαν ψυχοπαθείς. Σαν ψυχοπαθείς. Δεν είναι ψυχοπαθείς. Είναι δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι. Τέλος, αγαπητοί μου, η φρίκη της αιρέσεως, πόσο φοβερό πράγμα είναι η αίρεση, φαίνεται από το λόγο που είπε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Μια κεραία, ένα γιώτα που είναι το μικρότερο γράμμα και στην ελληνική και στην εβραϊκή αλφάβητο, στην εβραϊκή είναι ακόμη μικρότερο. Δεν μπορεί να παρέλθει από το λόγο του Θεού, δεν μπορεί να ακυρωθεί. Και πάλι λέει ο Χριστός, ουδή να τελειθεί είναι η γραφή. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η γραφή ως προς κανένα σημείο. Και όποιος διαλύσει, είπε ο Χριστός, μια εντολή, την ελάχιστη εντολή. Ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Θα είναι πολύ πολύ μικρός για τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, δεν πρόκειται να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αν παραβεί τις εντολές, είναι αμαρτωλός. Αλλά αν καταργήσει την εντολή, αν τη διαστρέψει, αν την κάνει αίρεση, δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι απλώς αμαρτωλός, είναι ασεβής πλέον. Ο Πέτρος συνιστά στους χριστιανούς να προσέχουν τις επιστολές του Παύλου. Σας γράφει, λέει, ο αγαπητός αδελφός Παύλος, σύμφωνα με τη σοφία που το έδωκε ο Θεός, να προσέχετε, γιατί μέσα στις επιστολές του, τις διάβαζε και ο Πέτρος, είναι μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι τα διαστρεβλώνουν προς ιδίαν αυτών απώλειαν για την καταστροφή τους, για να πηγαίνουν στην κόλαση. Δεν τους κατηγορεί κανείς διότι είναι αμαθείς οι πλήστοι αιρετικοί. Τους κατηγορεί διότι είναι ισχυρογνώμονες. Είσαι αμαθείς, Κύριε, να ακούσεις αυτόν που ξέρει γράμματα. Όπως ακούς τον γιατρό όταν πονάει το κορμί σου. Και ό,τι λέει ο γιατρός το κάνεις. Αλλά στα θρησκευτικά εσύ ο αστοιχείωτος κάνεις τον εξυπνότερο από τους θεολόγους. Αυτή είναι η αμαρτία σου. Και γι' αυτό πηγαίνεις στην κόλαση όταν διαστρεβλώνεις τη γραφή. Πάλι ο Πέτρος λέγει ότι προφητεύει και λέει θα έρθουν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι θα παρισαγάγουν αιρέσεις απολίας. Αιρέσεις καταστροφής. Η αίρεση, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, οδηγεί στην καταστροφή, στην απώλεια, στον πυθμένα της κολάσεως.
Ο Πέτρος τα λέει αυτά. Ο Πέτρος δεν λέει άμα είσαι καλή διάθεση δήθεν που λένε και καλά έργα, ας έχεις αιρέσεις, θα πας στον παράδεισο. Δεν λέει τέτοιο πράγμα Πέτρος. Οι αιρέσεις είναι αιρέσεις απολίας, οδηγούν στην κόλαση, λέει ο Πέτρος. Η δε Αποκάλυψη στο τελευταίο κεφάλαιο τι λέγει. Όποιος επιθέσει σε αυτά, θα επιθέσει επάνω του ο Θεός τις πληγές που γράφει η Αποκάλυψη, τις συμφορές, την κόλαση. Όποιος προσθέσει θα πάει στην κόλαση και όποιος αφαιρέσει από αυτά, θα αφαιρέσει ο Θεός το μεριδιό του από τον παράδεισο. Θα πάει στην κόλαση όποιος προσθέσει, όποιος αφαιρέσει, όποιος αλλοιώσει, όποιος διαστρέψει, όποιος γίνει αιρετικός. Γιατί θα πείτε τα δόγματα έχουν τόσο μεγάλη σημασία? Τα δόγματα, αδελφοί μου, είναι τα ανώτερα πράγματα. Είναι αποκαλύψεις ουρανίων υψίστων αληθιών του πνευματικού κόσμου. Με την επιστήμη μας ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε αυτές τις αλήθειες. Άνοιξε ο Θεός τους ουρανούς και μας τις φανέρωσε. Βλέπουμε έτσι, παίρνουμε μια εικόνα του πνευματικού κόσμου και θελγόμεθα από τις ουράνιες αλήθειες. Να μαθαίνουμε το δόγμα ότι ο Θεός είναι τριαδικός, το μυστήριο των μυστηρίων, ότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και όμως δεν εφίστη του Υιού και τον έστειλε και έγινε άνθρωπος και σταυρώθη και δια το αίμα τους αυτούς σωζόμεθα. Να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν άγγελοι και ότι ενδιαφέρονται για μας και θρηνούν όταν αμαρτάνομαι και χαίρουν όταν μετανοούμε και ότι υπάρχουν δαίμονες που μας πολεμούν. Αυτά όλα είναι μεγάλες αλήθειες, αλήθειες αναγκαίες να τις γνωρίζουμε. Δεν μπορεί ο Θεός να φανερώνει περιττά πράγματα και να λέμε δεν πειράζει, αυτά δεν τα δίνουμε σημασία. Όχι, ό,τι φανερώνει ο Θεός δεν είναι περιττό. Πρέπει να του δώσουμε υψίστη σημασία, γιατί είναι αλήθεια υψίστη, ουράνια αλήθεια. Αυτοί που λένε να έχουμε καλά έργα είναι πολύ χρησιμοθυρικοί, πολύ οφειλημιστές είναι δηλαδή. Δεν έχουν καθόλου ιδεαλισμό μέσα. Δεν έχουν καμιά σχέση με το Φίλιππο, με τα αισθήματα του Φιλίππου του Αποστόλου, που άκουγε τον Χριστό να μιλάει για τον πατέρα του και μέσα του έτσι λαχταρούσε η καρδιά του να γνωρίσει τον πατέρα. Και θυμίστε τι είπε κάποτε. Λοιπόν, Κύριε, δείξον ημίν τον πατέρα και αρκεί ημίν. Δείξε μας τον πατέρα και θα πλημμυριστεί η καρδιά μας από ευτυχία. Δόγμα ήταν αυτό. Το δόγμα ασκεί έλξη, ασκεί μαγεία και γοητεία επάνω στις ψυχές. Το δόγμα, πώς να σας πω, αδελφοί μου, έχει την ομορφιά που έχει ο Παρθενώνας τηρουμένων των αναλογιών. Μπορεί κανείς να πάει να θίξει τον Παρθενώνα, να πάρει ένα λιθάρι και να το βάλει σε άλλη θέση? Πω, βεβήλωσης μεγάλη θα θεωρηθεί. Θα συστεί ο παγκόσμιος τύπος. Ένα μαρμαράκι να μετακινήσεις από τον Παρθενώνα. Τι είναι ο Παρθενώνας μπροστά στην αρχιτεκτονική, τη δογματική αρχιτεκτονική του χριστιανισμού, τα δόγματα του χριστιανισμού, τις ύψιστες αλήθειες, τις αιώνιες ομορφιές? Το δόγμα επιδρά στην ηθική. Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, πιστεύεις ότι υπάρχει ψυχή, πιστεύεις ότι υπάρχει Ανάσταση, πιστεύεις ότι υπάρχει κρίσης και ανταπόδοσης, τότε προσπαθείς να κάνεις και καλά έργα. Δεν πιστεύεις τα δόγματα, φάγομεν, πίωμεν, οριάσομεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Βλέπετε, έχουν σχέση τα δόγματα με την ηθική ζωή. Και όταν διαφθείρεις το δόγμα, διαφθείρεις και την ηθική διδασκαλία. Είδατε που κατήντησαν αυτοί οι Προτεστάντες να επιδοκιμάζουν και τα φοβερότερα έσχη. Είναι για τιμωρία τους. Τους εγκατέλειψε ο Θεός και για τιμωρία τους φτάνουν να επιδοκιμάζουν και τα χειρότερα έσχη ως ασπασμούς αγγέλων.
το δόγμα, τούτο ιδιαίτερα θέλω να προσέξετε. Η αλήθεια, η πίστη έχει καθαρτική και αγιαστική και σωτηριώδη συνεπώς σημασία. Το δόγμα, θα πείτε, καθαρίζει τον άνθρωπο. Η πίστη καθαρίζει τον άνθρωπο. Μάλιστα, καθαρίζει. Προτού ακόμη κάνεις έργα, η πίστη σε καθαρίζει και σε αγιάζει. Ενθυμίστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς, ο λίγων πρώτου θανάτου του. «Ημείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημείν». «Σείς οι μαθητέ μου είστε καθαροί για το λόγο που σας ελάλησα». Διότι εγκολποθήκατε το λόγο μου και ο λόγος μου σας εκαθάρισε. Και πάλι κατά την αρχιερατική προσευχή. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο σως αλήθεια έστι. Είναι δύο ερμηνείες εδώ. Ή, πατέρα μου, καθιέρωσέ τους στο έργο να κηρύττουν την αλήθεια. Ή, αγίασέ τους με την αληθιά σου. Αν δεν είναι αυτή η ερμηνεία, αγίασέ τους με την αληθιά τους, αλλά είναι η άλλη, καθιέρωσέ τους για να διδάσκουν την αληθιά σου, τι σημαίνει πάλι τούτο? Γιατί πρέπει να διδάσκουν την αλήθεια? Διότι η αλήθεια έχει σωτηριώδη σημασία. Ο Πέτρος μέσα στην Αποστολική Σύνοδο τι είπε για τους εξεθνών πιστούς? Ο Θεός, λέγει, εκαθάρισε τας καρδίας αυτών τη πίστη. Δια της πίστεως πίστεψαν και καθάρισε τις καρδιές τους. Βλέπετε, για την κάθαρση συντείνουν πολλά πράγματα. Το αίμα του Χριστού, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η ελεημοσύνη, η πίστης αρχικώς, η πίστης. Τη πίστη καθαρίσας τας καρδίας αυτών. Η αίρεση είναι το μεγαλύτερο κακό. Γιατί? Είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Γιατί είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα? Ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα? Η υπερηφάνεια. Ο αιρετικός, αδελφοί μου, είναι ο πιο υπερήφανος άνθρωπος μέσα στο χριστιανικό έδαφος. Γιατί είναι ο πιο υπερήφανος άνθρωπος? Διότι ο Χριστός και οι Απόστολοι τι κήρυξαν? Ότι αλάθητο δεν μπορεί να είναι ένα άτομο. Τα άτομα μπορούν να πλανηθούν. Αλάθητο είναι το σύνολο. Η Εκκλησία, το σύνολο των πιστών. Θα πλανηθούν ορισμένοι, δεν πλανώνται όλοι. Διότι μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός έστειλε το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας που οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, σε ολόκληρη την αλήθεια, και αποφαίνει την Εκκλησία στήλο και εδραίωμα της αληθείας. Ο αιρετικός τι λέει? Όχι, η Εκκλησία έκανε λάθος. Όλοι οι αιώνες έκαναν λάθος. Όλοι οι Άγιοι, όσοι οι θαυματουργοί, οι πατέρες, οι σύνοδοι, τοπικέ, οικομενικέ, λάθος. Εγώ μόνο κατάλαβα την αλήθεια. Θέτει τον εαυτόν του υπεράνω της Εκκλησίας. Εγώ όταν διαβάζω Χρυσόστομο, μερικές φορές έτσι αναλύουμε σε δάκρυα. Τόσο μεγάλο πνεύμα είναι ο Χρυσόστομος. Το πλήρωμα, μπορώ να σας πω, της Ορθοδοξίας, αδελφοί μου. Διαβάζω Χρυσόστομο και καταλαβαίνω ότι είμαι μηδέν. Αυτοί δεν καταδέχονται καν να ασχοληθούν με Χρυσόστομο. Μιλάς για Χρυσόστομο, για Αυγουστίνο, για Βασίλειο, για υπέροχα και αιώνια και αχάνατα πνεύματα και υπομειδίου, λέει, τίποτε αυτοί, λέει, εγώ, λέει, ερμηνεύω καλά, και ο δασκαλός μου, ψευτοδιδασκαλός μου, κάνει τον εαυτόν του ανώτερο από την Εκκλησία. Προχωρώ. Κάνει τον εαυτόν του ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα. Ενώ η Γραφή λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα οδηγεί την Εκκλησία εις πάσα την αλήθεια και την κάνει στήλο και εδραίωμα της αληθείας, αυτός, αφού τροποποιεί τη διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι σαν να λέει, εδώ το Άγιο Πνεύμα δεν οδήγησε καλά την Εκκλησία.
και έκαμε σφάλμα εδώ η Εκκλησία στη διδασκαλία της. Ανώτερος από το Άγιο Πνεύμα ο αιρετικός. Ανώτερος από το Χριστό που έστειλε το Άγιο Πνεύμα και βεβαίωσε ότι θα οδηγεί την Εκκλησία στην αλήθεια. Ανώτερος από το Θεό Πατέρα, γιατί κάνει το Θεό ψεύτη. Σαν να λέει: Θεέ, καλά μερικά τα παραδέχομαι, καλά τα λες, αλλά μερικά δεν τα λες καλά, λες ψέματα. Ο αιρετικός έχει το θράσος και την τόλμη και την αυθάδεια να θέτει τον εαυτόν του κατ' ουσίαν υπεράνω του Θεού και να κάνει το Θεό ψεύτη. Και ξέρετε ποιον ονομάζει η Γραφή ψεύτη και ψεύτη και φρικιά κανείς να πει τι κάνει το Θεό όταν τον κάνει ψεύτη. Γι' αυτό ο αιρετικός είναι ο πιο μεγάλος ασεβής μέσα στο χώρο του χριστιανισμού. Συζητήστε αδελφοί μου με όποιον αμαρτωλό θέλετε ορθόδοξο. Θα βρείτε και λίγη κατανόηση. Θα επανθήσει και να μην δίαμα στα χείλη του. Θα παραδεχθεί και κάτι. Ο αιρετικός όχι. Απ' την αρχή μέχρι το τέλος σατανικός. Και αν μη διάσει, θα μη διάσει με σατανικό μηδίαμα. Τίποτε δεν παραδέχεται. Είναι το πιο υπερήφανο πνεύμα. Γι' αυτό είπε ότι ο αιρετικός είναι για την κόλαση, για τον πυθμένα της κολάσεως. Τελείωσα. Όλα αυτά τα αυστηρά λόγια που είπα, αδελφοί μου, είναι για ποιους αιρετικούς? Για αυτούς που δημιούργησαν τις αιρέσεις, τους αιρεσιάρχες. Για αυτούς που διδάσκουν τις αιρέσεις. Για αυτούς που ξέρουν γράμματα και διαβάζουν και συγκρίνουν τις ομολογίες και καταλαβαίνουν που είναι η αλήθεια. Αλλά δεν θέλουν να μετακινηθούν από την πλάνη τους. Γιατί έχουν εγωισμό και έχουν κόμμα μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Είναι για αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την Ορθοδοξία. Γεννήθηκαν Ορθόδοξοι, βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι και έφυγαν από την Ορθοδοξία και έπεσαν μέσα στην αίρεση. Για αυτούς ισχύουν όλα αυτά τα σκληρά λόγια. Είναι και άλλοι αγράμματοι, αστοιχείωτοι, αδιαφώτιστοι, θύματα που έχουν κάποια καλή διάθεση μέσα, αλλά έπεσαν στα δίχτυα των αιρετικών, είχαν κάποιες αμαρτίες, είχαν κάποιο εγωισμό κι αυτοί και επέτρεψε ο Θεός να μην γνωρίσουν την αλήθεια και να μην πλανηθούν. Επιοικέστερα θα τους αντιμετωπίσουμε αυτούς. Επιοικέστερα. Θα αισθανθούμε συμπάθεια προς αυτούς, αδελφοί μου. Και αυτοί είναι οι περισσότεροι που έγιναν θύματα των απατεώνων και νομίζουν οι ταλέποροι ότι βρήκαν την αλήθεια και έλαβαν Πνεύμα Άγιο και τώρα έγιναν χριστιανοί, καθαροί και άγιοι. Αυτούς θα τους δούμε με κάποια επιοίκεια και θα συζητάμε με αυτούς επανειλημμένες φορές και θα αγωνιζόμεθα να τους μεταπίσουμε. Αλλά μη στηρίζομαι μεγάλες ελπίδες στις συζητήσεις και στα επιχειρήματα. Πανίσχυρα είναι τα επιχειρήματά μας. Αλλά όταν ο άνθρωπος τελεί υπό την επίρρεια του δαίμονος, δεν παίρνει από λόγια εύκολα. Υπάρχει ένα άλλο όπλο. Η καλή μας διαγωγή, να δείχνουμε καλό παράδειγμα, ανωτερότητα, να λάμπει η ζωή μας. Διδάσκομαι με πιο ισχυρό τρόπο όταν λάμπει η ζωή μας και ένα άλλο όπλο, πανίσχυρο όπλο. Μη λες πολλά λόγια στον αιρετικό, δεν παίρνει από λόγια. Γονάτισε μέσα στο δωμάτιό σου, προσευχή σου για τον αιρετικό, να προσευχόμεθα συνεχώς. Είναι προσφυλή μας πρόσωπα που είναι αιρετικοί, συγγενείς μας, φίλοι μας, πρόσωπα για τα οποία σπαράσει η ψυχή μας, που αγωνιούμε, που δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι θα πεθάνουν αμετανόητα και θα πάρε στην κόλαση. Να κλεινόμεθα στα δωμάτια μας και να προσευχόμεθα ημέρες και μήνες και έτη και δεκαετίες. Και αν προσευχόμεθα συνεχώς για αυτά, τα πρόσωπα, αδελφοί μου, αν κάποια ψυχή προσεύχεται για κάποιο προσφυλή ο οποίος κατήτησε αιρετικός θύμα των απατεώνων, αν προσεύχεται συνεχώς, υπάρχει μεγίστη ελπής μια μέρα να επιστρέψει στην αλήθεια και στη χάρη και στη σωτηρία
και να δοξάσει το Θεό. Και όταν συντελέσουμε να επιστρέψει μια ψυχή, έστω μια ψυχή, στην αλήθεια και στη χάρη και στη σωτηρία, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, θα μας πλαχνιστεί ο Κύριος και θα σώσει αυτή την ψυχή από το θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών μας. Αμήν.